Σαφάρι ελέγχων και τσουχτερών προστήμων σε καφετέρειες και εστιατόρια από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, τα οποία διαπίστωσαν αρκετές υπερβάσεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Το γεγονός ότι η προγραμματισμένη έλεγχη της Δημοτικής Αστυνομίας δεν γίνεται πλέον μόνο πρωινές ώρες, αλλά γίνεται και απογευματινές και νυχτερινές ώρες, αυτό θα έλεγα λειτουργήσε αρνητικά ως προς τα αποτελέσματα της παραβατικότητας. Μέσα σε 1,5 μήνα διαπιστώθηκαν συνολικά 210 παραβάσεις σύμφωνα με το Μαρίνο Πατακό. 420 περίπου έλεγχοι δείχνουν 210 περιπτώσεις παραβατικές. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο μείωσης των επιχειρήσεων ή άλλων εγκαταστάσεων που δεν είχαν εφοδιαστεί άδεια. Όμως παρατηρήθηκε ένα άλλο φαινόμενο παραβατικότητας, η υπέρβαση των χώρων διάθεσης. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας σε επιχειρήσεις εστίασης ξεκίνησαν με καθυστέρηση λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, με τους ελέγχους να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και εκτός των τυχών. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα των προηγούμενων ετών, δηλαδή διπλασιασμός του χώρου διάθεσης σε πολλές περιπτώσεις που λειτουργεί ευεργετικά για τους καταστηματάρχες, μείωση των τελών που κοστολογούνται τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται. Συνεπώς, το μόνο που απομένει είναι να ενταθούν οι αστυνομικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας. Την ίδια ώρα στον πάγο παραμένει εδώ και αρκετό καιρό η μελέτη σε σχέση με τη μορφολογική, αρχιτεκτονική και αισθητική ενοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως παραδέχεται η Μαρία Ντονακάκη. Ήδη έχουμε από τη μεριά μας ορίσει αρχιτέκτονα, ο οποίος θα έχει τα σχέδια που θα προτείνουμε εμείς από τη μεριά του κλάδου μας. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς από τη μεριά μας είναι ότι καλό θα είναι οι ελέγχοι να σταματήσουν μέχρι να οριστεί επίσημα το τι πρέπει να κάνουμε απ' έξω. Μία ανοχή από τη στιγμή που ούτως ή άλλως τώρα ο καιρός δεν μας δημιουργεί προβλήματα και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κατασκευές που να προκαλούν. Μέχρι να προχωρήσει αυτή η μελέτη και να ξέρουμε και εμείς πώς θα κινηθούμε, να μην προχωρήσουμε σε διαδικασίες με πρόστιμα και τέτοια πράγματα που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.